φιλοξενεί στο σπίτι του. Πιστεύεις κάτι σε αυτά που ακούς? Εγώ δεν πιστεύω. Μέχρι να δω λοιπόν, κάτι. Πάρε σήμερα τον πρωταθλητή να δεις στη σελίδα μας ποια είναι η γνώμη μου για το κήπο Καραϊσκάκη. Και όχι μόνο αυτό, και με τους όρους που θέλουν οι κύριοι αυτοί να περάσουν τον Ολυμπιακό για 30 χρόνια. Και ένα γήπεδο το οποίο δεν ξέρουμε τελικά αν φτιαχτεί και πώς θα φτιαχτεί. Γιατί το να ανακαινιστεί απλά. Είπαμε, ούτε lifting ούτε τίποτα. Γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή ένα γήπεδο αντάξιο του ονόματος του Ολυμπιακού. Και δεν μας χαρίζουν τίποτα, μας κοστάνε πάρα πολλά. Τόσα χρόνια έχουμε συντηρήσει, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό κρατικά γήπεδα. Εδώ πέρα ο Παναθηναϊκός λέει θέλει να δώσει τη λεωφόρο, λες και είναι δική του. Yeah. Για να πάρει, λέει, έκφαση στην Ολαιώνα. Λες και είναι δική του. Είπαμε, είπε πολύ σωστά ένας ακροατής. Πάω και εγώ να νοικιάσω ένα σπίτι και μετά θα πάω να το δώσω και να πάω να αγοράσω ένα άλλο. Ναι. Σε νίκη είμαι. Τι έγινε? Αφού το έκανε ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν το κάνω κι εγώ? Χαρίζουν κάτι που δεν έχουν και δεν βγαίνουν οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι να κάνουν ένα θέμα γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Τι να χαρίσει, τι ρε φίλε. Δείξε μας τίτλους ιδιοκτησίας. Τι έχεις για να χαρίσεις? Εγώ όντως πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση όλη αυτή η αδικία σου παίζεται εις βάρος του Ολυμπιακού και χρόνια, ειδικά για τα γήπεδα και σε όλα τα αθλήματα. Τώρα τελευταία πίστευα ότι με τον κύριο Κούκαλη θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια περισσότερα πράγματα, γιατί έχει κάποιες περισσότερες διασυνδέσεις και εκείνος μέσα στο χώρο που κινείται. Αλλά δυστυχώς και εκείνος, επειδή ίσως με την κυβέρνηση είναι σε καλύτερη μοίρα, δεν θέλει να βγει και να πει μερικά πράγματα. Εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Έτσι, πόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο, τι υποσχέσεις έχουν δοθεί. Εδώ αναγκάσανε, να μην στα πω λόγο, διώξαν ολόκληρο Γουλανδρή, όλοι τους. Που είχε όνειρο και μεράκι και το έδειξε τι πρόσφερε ο Γουλανδρής στον Ολυμπιακό. Έτσι. Και δεν τον αφήσαν να ολοκληρώσει ένα γήπεδο με μια ονομασία, επειδή γουστάρα να το βγάλουν αυτοί έτσι. Πώς θα γίνει, είναι το σπίτι του Ολυμπιακού. Δεν το κατάλαβα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για το προπονητήριο που έλεγες πριν. Είχα διαβάσει το καλοκαίρι ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει ένα πολύ ωραίο προπονητήριο. Παιδιά, δεν ξέρω, έχει τελειώσει ή όχι? Όχι, όχι. Δεν έχει τελειώσει. Θα πάρει γύρω στον 1 με 1,5 χρόνο να τελειώσει ολοκληρωτικά. Έχει ισοπεδωθεί όλο, δεν έχει καμία σχέση. Να καταφέρω αυτή τη βδομάδα να μπω έστω για 15 λεπτά με κάμερα να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Από ό,τι είχα ακούσει, θα γίνονταν καλύτερο και από τις Παιανίες που λένε. Ή θα είναι ένα από τα 5 καλύτερα της Ευρώπης. Ευτύχημα είναι για τον Ολυμπιακό αυτό. Οπωσδήποτε, αυτό είναι, όλα αυτά είναι πρίκα, παιδιά. Όλα αυτά είναι πρίκα. Και μην ξεχνάς, Αλέκο, αυτά που βλέπουμε τώρα τελευταία στο ποδόσφαιρο, τα πολύ ανησυχητικά με τα τηλεοπτικά και όλο αυτό το αυτό πράγμα που γίνεται. Ότι ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες της Ελλάδας πιστεύω σε λίγα χρόνια θα προσπαθούν να φτιάχνουν παίκτες οι ίδιοι. Επιτέλους έπρεπε να σου πω κάτι, δεν έπρεπε να φτάσουμε στο θέμα αυτό, στο αμήν που λένε να μην υπάρχουν έσοδα από τηλεοπτικά, από οτιδήποτε, για να κοιτάξουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε τα τμήματα υποδομής και να βγουν και παίκτες. Κάλλιο αργά και παρά ποτέ για μας. Εντάξει. Βέβαια αυτά για να φτιαχτούν παίκτες που θα παίξουν την μπάλα που θέλουμε εμείς στον Ολυμπιακό, θα αργήσουν. Δεν πειράζει, θα περάσουν χρόνια, θα δουν και τα παιδιά μας. Αλλά τουλάχιστον αυτό που λες εσύ, να δουν τα παιδιά μας τον Ολυμπιακό με γηγενείς Έλληνες και Πειραιώτες. Ευχαριστώ πολύ. Πειραιώτες, να είσαι καλά. Γεια σου. Έτσι είναι, παιδιά. Ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με άμεσο. Μακάρι δηλαδή να είναι όσο πιο άμεσα θέλουμε τα αποτελέσματα. Μπορούν μάλλον τα αποτελέσματα να γίνουν. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που θα φτιαχτεί, ας το προλάβουν και τα παιδιά μας. Να μπουν σε ένα γήπεδο που θα είναι του Ολυμπιακού, να υπάρχει το προπονητικό κέντρο, να βγαίνουν παιδιά γαλουχημένα με την ιστορία του Ολυμπιακού, να ξέρουν τι φανέλα φοράνε και ποια χαρά πρέπει να δώσουν στον κόσμο του Ολυμπιακού και να μπαίνουν από πριν, να το ξέρουν αυτό μέσα στο γήπεδο, να μην είναι έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα, πώς να πούμε, μισθοφόροι, επαγγελματίες ή να δένονται με την ομάδα αφού υπογράψουν αυτοί ή με τα λεφτά ή με οτιδήποτε. Υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι παίχτες. Όσο το δυνατόν περισσότεροι. Να μην έχουμε κι εμείς δουλειά που λέμε στην κερκίδα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια απάντηση στο παιδί που πήρε προηγουμένως και ντρεπόταν να πει την ομάδα του. Και πολύ καλά έκανε και ντρεπόταν. Έλα, έλα πάψε. Έχω να του πω ότι ακούει στην Ευρώπη Παναθηναϊκός. Καλά κάνει και το ακούει. Υπάρχει και μετά. Τον παραπέμπω να βάλει το βίντεο ότι με την τουρκική ομάδα που παίξανε. Και οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο, βρε άξεστοι, θα πυροβολούσαν έτσι τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας τους, Ελληνάρες.
Τον παραπέμπω προχθές τη συνέντευξη που έδωσε στο ακατανόμαστο κανάλι κυρία Παπαδοπούλου, η γυναίκα του πρώην δικτάκτορα. Τον παραπέμπω να ανοίγει που και που και το ίντερνετ και να μην πάω ποτέ στην Ευρώπη ποτά, φίλε. Άμα είναι να χαρίζω γούνες και λουλούδια, ποτέ στη ζωή μου. Ξέχασε στα κοσμήματα, γιατί είχαμε και νέο κόσμο. Και στα κοσμήματα, ποτέ να μην πάω. Και πώς να μην ξέρουνε τον Παναθηναϊκό. Για πες μου και απάντησέ μου και έχω να σου πω και κάτι άλλο που ίσως σε πειράξει. Το μισό σου νησί είναι πουλημένο. Δεν θα πάψει ποτέ να είναι ελληνικό όμως, ρε μάγκα. Κατάλαβες. Γι' αυτό ακούς Παναθηναϊκός. Και μην παραξενευτείς το νησί σου αύριο αν λένε ότι είναι αμερικάνικο. Κατάλαβες. Αυτό λέει πολλά. Και αν έχεις μυαλό εκεί που ζεις, ξέρεις τι εννοώ. Και να πείτε για τον επιχειρηματία ποιος τον έχει βάλει που έχει αγοράσει εκεί τα οικόπεδα. Για να τα δεσμεύσουν να μην τα πάρει ο Κόκαλης. Γι' αυτό προσπαθεί ο Κόκαλης και το έχει βάλει εγωισμό. Η απάντηση σε όλους είναι. Ότι πίσω από όλο αυτό ξέρετε ποιος κρύβεται. Και ποιος έχει βάλει να πάρουν τα οικόπεδα και ξεπίτηδες τα έχει δεσμεύσει η Εθνική Τράπεζα και. Κατάλαβες. Για να μην μπορεί να τα πάρει κανένας. Λοιπόν, αυτή η απάντηση. Αλλά λες και τα οικόπεδα πίσω από το Καρεσκάκι, Γιάννη. Ναι. Ποιος τους έβαλε και τι συγγένεια έχουν με την οικογένεια και ποιος τέτοια. Και αυτό έχει σκυλιάσει ο πρόεδρος, ρε μαλάκες, που φωνάζεται για τον πρόεδρο. Γιατί αν ήταν άλλη οικογένεια θα το είχε γράψει αυτά που ξέρετε. Αλλά επειδή είναι αυτή προσπαθεί για να τους πάσει το τσαμπουκά και καλά κάνει το Καρεσκάκι, θέλουμε και να το πάρουμε στο τέλος. Και θα δείτε. Και γιατί δεν λέτε τον επιχειρηματία που έχει πάρει τα οικόπεδα, το καταλαβαίνω. Εγώ μπορώ να το πω. Έτσι. Γιατί είμαι σε μια δουλειά που έχει συγγένεια. Μην χάσω και το ψαμπάκι μου στο τέλος. Αλλά ρε Πούστη, ακούει λες Παναθηναϊκός. Ναι, μωρέ, ακούει. Άρχισε το ίντερνετ να δει. Υπάρχει και άλλη λέξη δίπλα στον Παναθηναϊκό. Ρουφιανέιρος. Φυσήξανε τις μάνας του τα ρούχα από το εργάλεο και να είχαμε να λέγαμε τώρα μην αρχίσουμε. Έλα τώρα. Δεν θα... Άντε τώρα τε. Γιατί υπάρχει δίπλα με πτώση αυτό. Τι έχει το εργάλεο. Μια χαρά συνοικία είναι. Τώρα μην τρελαίνομαστε κιόλας. Βγάζει και καλούς ποδοσφαιριστές στο εργάλεο. Ναι. Βάλε εκεί πέρα το βίντεο σε παρακαλώ πολύ να το απολαύσω. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να βάλετε μια δεν απέτηση αν γίνεται το βίντεο. Με τους Ελληνάρες που πετάγανε τις πόρτες και, τα... και τις καρέκλες των Υπουργών Εξωτερικών, βρε μαλάκες, δεν τρεπόσαστε που γυρνάτε να πείτε ότι είμαστε Έλληνες και είμαστε εμείς που δεν είμαστε Έλληνες, γελοί, δέστε τα χάλια σας. Και μετά βάλτε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Να μην βάλουμε εσύ, Γιάννη, το... την υποδοχή της Ρεάλ Μαδρίτης που είχαν πάει. Ρε, αυτό βάλτε τους Ελληνάρες να δούνε, ρε. Βάλτε τους Ελληνάρες να δούνε. Βάλτε εκεί που πήγανε που κλέβαν τα μαγαζιά μέσα, ξέρεις που λέω. Βάλτε τα όλα αυτά να δούνε. Να δουν τι Έλληνες είναι και γιατί μιλάνε για τον Παναθηναϊκό. Βάλτε και κάμια γούνα, ρε, που βάζετε εκεί πέρα το. Και δεν έχουν πιάσει και κρύα, ρε, Γιάννη. Δεν μου πιάσει και κρύα να βάλω μια γούνα τα παιδιά, κάτι να γίνει κάτι. Η απάντηση είναι στο παλτό που πήραν 6 δις. Μη μαλάκες. Άμα την είχε πάρει ο Κόκαλης 6 δις, θα είχε πάρει μαλάκες στο Ζιντάν θα είχε πάρει άμα δεν 6 δις. Μαλάκες, πήγατε και πήρατε το παλτό και μιλάτε κιόλας. Φορέστε το παλτό και είναι και βοσκού τώρα. Άντε γεια. Έλα γεια. Έχει και γουνίτσα παιδιά, η οποία βγαίνει, μπαίνει ανάλογα. Άμα κάνει πολύ κρύο. Τι φοράτε, κάνετε και καλή συμφωνία, μην τυχόν και έρθει καμιά ομάδα από την Ευρώπη και τον αγοράσει, μην τυχόν και χάσετε και λεφτά. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Πολύ καλά. Καλά είσαι. Ναι. Λοιπόν, με πρόλαβε ο Γιαννάκης προηγουμένως, γιατί τώρα πέσαμε σε ένα Συριανό, ο οποίος δεν ξέρω από πού είναι. Εγώ είμαι Φράκος Συριανός Βέρος και δεν τρέπομαι να λέω ότι είμαι γάβρος. Και όχι τα έσχη που κάνανε στην Τουρκία και θέλουν ιστορίες να πούμε τα καραγκιοζάκια, οι Βάζελοι. Κατάλαβες. Από χτες προσπαθώ να πάρω και για την άλλη εκεί την δημοσιογράφο. Σε ποια εφημερίδα δουλεύει. Δεν μας. Σε ποιο φανάρι είναι αυτή. Ούτε ντρέπονται να πούνε που δουλεύουν, τι είναι, τι να δηλώσουν ονόμα, ομάδα. Ντρέπονται για τα πάντα. Εμείς λέμε είμαστε αυτοί, είμαστε Ολυμπιακοί. Ολυμπιακούς αυτοί παθαίνουν, αρρωσταίνουν όλοι τους. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι να πει. Αλλά αυτό το Συριανό μου την άλλαξε τώρα και θα πάω αύριο μεθαύριο, φεύγω για το νησί. Σκέψε τώρα το εδώ και μπροστά μου, αρέσει τη φτύση που θα του κάνω. Ας πω και κάτι, δεν πρέπει να έχει και πολλούς. Όχι, δεν είναι πολλοί μου. 10 χανούμια είναι και 10 αυτά, 10 αυτά, παραθυναϊκάκια. Όλο το νησί είναι κόκκινο. Έχουμε πάει και στη Σύρια. Εντάξει, ο Γιαννάκης θα με χοντρά να πούμε, ωραία.
Αλλά με πρόλαβε να πούμε. Τι να κάνω. Εντάξει, τι να κάνω. Έπεσε, ήσουν άτυχο. Αφού έπαιρνα από σιγά ώρα να πούμε και δεν μπορούσα να πιάσω και βγήκε ο Γιάννης πρώτο. Και δεύτερη φορά, έτσι. Και δεύτερη φορά. Ναι, ωραίο. Καλά τα πέφτουν. Αφού είναι άχρηστοι να πούμε. Τι ψάχνουν να βρουν. Θα κάνουν πολλά χρόνια ακόμα να δουν προκοπή στα πόδια τους αυτοί. Όσο βάζουν μαριονέτες μπροστά να λένε για πρωταθλήματα, δίκαια και άδικα. Τι να θυμηθούμε τώρα, τα λοιπά, γιατί εγώ είμαι και 49, δεν είμαι κανένας. Έχουμε στείλει εμείς για ψάρεμα, έχουμε βγάλει στη σύνταξη πολλούς. Αντώνη Πρίτες με λένε, έτσι για να τα ακούσει τώρα ο Συριανός αυτός. Δεν τρέπεσαι εσύ τώρα, γιατί δεν τρέπεσαι. Γιατί να τραπώ, αγόρι μου, γιατί να τραπώ. Κάβρος γεννήθηκα, κάβρος θα πεθάνω και δεν φοβάμαι να το πω. Τέλος πάντων, τι να τους πεις τώρα. Ας τους. Ο Μάης έρχεται. Κοντάει. Αυτό είναι ότι δεν βάζουν και μυαλό. Τίποτα. Να βάλουνε μόνο, δεν βάζουνε μυαλό. Ε, τους τα βάζουμε εδώ πρωτοσέλιδα, τους το 6. Μπράβο. Οι άλλοι παρακαλάνε για ένα. Εμείς έχουμε 6, πάμε για το 7ο. Οι άλλοι παρακαλάνε ένα, ρε. Πρωτού κλείσω την καριέρα μου, λέει ένα. Ας και τον Φουρκαριάν θα τον δούμε σε λιγάκι, να δούμε πόσους μήνες θα κάτσει ακόμα. Θα τους φύγει έκτακτα ξαφνικά αεροπορικός αυτός. Θα πάει να πάρει το γιο το αεροδρόμιο. Λοιπόν, εντάξει, να μιλήσει κανένας άλλος. Okay. Μου άκουσα. Να σε καλά, φίλε. Όχι, ήμουν την άναψη πιο πολύ τώρα. Εντάξει, Αντώνη, άστα για το νησί, έτσι. Βγαίνει το νησί. Ναι. Άντε, γεια χαρά. Να σε καλά, γεια. Ολυμπιακοί βγαίνουν, δεν είμαστε Ολυμπιακοί, δεν έχουμε και πρόβλημα να πούμε από πού είμαστε, τι πρεσβεύουμε, τι πιστεύουμε, τα λέμε. Εγώ λέει ντρέπομαι, δεν θέλω να δηλώσω να πω τι είμαι, μας πεις το όνομά σου και ας σε λένε και έτσι. Τι να σου πω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μιχάλης, Παναθηναϊκός, φανατικός, αλλά όμως τα βλέπω τα πράγματα ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και να σου πω τι βλέπω. Ναι. Στην Ελλάδα είστε καλύτεροι. Η καλύτερη ομάδα. Ναι. Σου λέω είμαι φανατικός Παναθηναϊκός. Είστε η καλύτερη ομάδα. Έπεσε και η γραμμή. Αλλά τα έπεσε όλα. Εγώ δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες να μας το πεις. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι και εγώ. Έλα. Βέβαια δεν πήρα να βρίσω, εννοείται, έτσι. Απλά, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Δεν έχετε βαρεθεί κάθε φορά να παραμυθιάζεστε ότι είσαστε η καλύτερη ομάδα? Στην αρχή του χρόνου να λέτε ότι θα προχωρήσουμε στις Ευρώπες, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και στο τέλος, μετά από ένα μήνα, πού βρισκόσαστε? Στην ίδια παραμύθα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα, το 7ο, το 8ο κτλ. Αυτό είναι το παραμύθι. Δηλαδή, αυτό είναι το παραμύθι. Αυτό είναι το παραμύθι. Το παραμύθι, βέβαια. Εσύ λοιπόν δεν έχεις βαρεθεί τόσα χρόνια να μην παίρνεις πρωτάθλημα. Να μην παίρνεις πρωτάθλημα. Να μην παίρνεις το κύπελο. Δεν έχεις βαρεθεί. Να σε κερδίζει ο Ολυμπιακός συνέχεια. Να μην μπορεί να βγει από το σπίτι σου. Συνέχεια. Συνέχεια. Δεν έχεις κερδίσει και ποτέ. Αν αντέχει το διάλογο, γιατί δεν το διάλογο. Αν δεν άντεχα το διάλογο, δεν θα σ' άφηνα να μιλήσει. Άκου να σου πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Στα τελευταία 15 χρόνια. Στα τελευταία 15 δεν χρόνια. Δεν τελευταία 15 χρόνια. Κάτσε, δεν έχει ιστορία. Στα τελευταία 15 δεν χρόνια. Ιστορία, φίλε μου. Δεν θα σου πάω εγώ από την πιο παλιά. Στο λέω τώρα για να τα θυμάσαι. Όχι, γιατί εσύ δεν θυμάσαι. Ε? Δεν θυμάσαι εσύ. Εγώ τα θυμάμαι καλύτερα. Αφού θυμάσαι καλύτερα λοιπόν. Τα τελευταία 15 ιστορία, χρόνια. Πες μας την ιστορία σου. Ποια να σου πω την ιστορία μου. Την ιστορία σου, ο Παναθηναϊκός. Την ιστορία. Μα αφήνει να τελειώσω να σου πω τι θέλω να σου πω. Α, ναι, πες, λοιπόν, τα τελευταία 15 χρόνια, σε ένα παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πες μου, σε ένα παιχνίδι που να σε έχει αδικήσει η διαιτησία. Εμένα? Ναι. Εμένα? Ναι. Σε ένα παιχνίδι? Ναι. Μία φάση θέλω να μου πεις. Να μου λες. Στα τελευταία 15 χρόνια. Στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό που έπεσε, τι έγινε? Θέλει να σου πω εγώ 10. Να σου αναφέρω τώρα ονόματα. Αγοράκι μου, δεν μου είπε να σου απαντήσω. Να σου αναφέρω. Δεν μου είπε να σου απαντήσω. Να σου αναφέρω γκολ παραδείγματο. Ναι, Χριστιανέ, μου είπε να σου απαντήσω. Το 0-0 με στη λεωφόρο, το πέναλτι του Άλβες. Το 0-0? Με στη λεωφόρο. Ναι. Πρώτη χρονιά στη λεωφόρο, το πέναλτι στον Άλβες. Ποιο πέναλτι στον Άλβες? Α, ποιο πέναλτι. Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Τον αποκλεισμό του κυπέλου μέσα στο Καραϊσκάκι. Που έδωσε το πέναλτι στο Βαζέκα. Να σου πω κάτι. Όχι να σου πω κάτι. Όχι να σου πω κάτι. Όχι, εσύ θα περιμένει. Λοιπόν, το 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Τα δύο offside. Του Λιμπερόπουλου. Που σα το έδωσε ο. Του Λιμπερόπουλου, αγοράκι μου. Ναι. Του Λιμπερόπουλου. Ναι, του Λιμπερόπουλου. Για ποιο σκόρ λες? Το 2-2 που ισοφάρισε ο Αλεξανδρής. Ήταν offside του Λιμπερόπουλου ή δεν ήταν?
Ήταν offside του Λιμπερόπουλου. Ρεξιάνε, ξέρεις, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρεις. Το 2-0 που κέρδισε. Η μοναδική νίκη του Παναθηναϊκού. 2-0 του Ολυμπιακού τα τελευταία 7 χρόνια. Για πέρα μας πώς έγινε. Η τελευταία. Νίκη του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού τα τελευταία 7 χρόνια. Ναι. Ήτανε. Η μπάλα βγήκε corner ή out από τον Λιμπερόπουλο και ήταν ή δεν ήταν offside στο δεύτερο γκολ ο Βαζέχα. Ήταν offside το. Ρε Χριστιανέ, βλέπεις το πρώτο γκολ. Το, λες, γκολ, ναι, το πρώτο γκολ δεν βγήκε καθώς από τον Αμανατίδη, ναι. Βγήκε η μπάλα out από τον Λιμπερόπουλο. Βγήκε. Ποιος το είδε αυτό. Ποιος το είδε αυτό. Οι Ολυμπιακοί μόνο το είδανε. Μόνο Ολυμπιακοί. Το δεύτερο γκολ, να λοιπόν, σου πω κάτι. Άντε γεια λοιπόν, και γιατί λίγο τσουκαλά. Ρε, άντε γεια ρε, θα μου πεις περίμενε. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Δεν μου είπε να σου πω παιχνίδια. Στα λέω 1-1. Τα βλέπεις ή δεν τα βλέπεις. Μείνε με τον Μαρκαριάν και τον Φιλιππίδη. Με ανάγκασε. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που κλείνουνε. Άμουσε να το έχω το διάλογο. Μόνο Ολυμπιακοί τα βλέπουνε. Εσείς δεν τα βλέπετε. Που αδικήθηκες. Τελικός του κυπέλου το 0-2 που μείναμε με 10 παίχτες. Γιατί δεν το πήρες αφού είσαι καλύτερος και παίζαμε με λιγότεροι. Μας ευνόησε μήπως πάλι η διαιτησία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλά είσαι. Πολύ καλά. Ωραία. Εγώ δεν πήρα για να τσακωθούμε έτσι. Παναθηναϊκός είμαι από ζωγράφου, Θανάση με λένε. Απλώς δεν συμφωνώ με τα λεγόμενα κάποιων κυρίων πριν για την Τουρκία. Οι Παναθηναϊκοί δεν πήγαν εκεί πέρα για να κάνουν φασαρία, έτσι. Όχι. Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι τους είχαν στημένους οι Τούρκοι από πάνω, ήταν ανοιχτό όλο το γήπεδο, έτσι. Και τους πετάγανε ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω, πιαστήκατε μαλάκες δηλαδή. Πιαστήκαμε μαλάκες. Έτσι, μπράβο. Α, εντάξει, είμαστε εγκλωβισμένοι. Να σου πω και κάτι άλλο, λες δεν πήγατε προετοιμασμένοι για επεισόδια, έτσι. Όχι. Δηλαδή και το 2008 που γράψω άλλο εδώ και είναι να το γράψω. Και σε εσά δεν κάνουν ιστορίες, παιδί μου. Έτσι. Αυτό δεν έγινε. Πολλές φάσεις ανθρώπων, έτσι.